Σταύρος Χριστακόπουλος, δημοσιογράφος, διευθυντής στην εφημερίδα Το Ποντίκι, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Χριστακόπουλε. Καλή σας μέρα. Κύριε Χριστακόπουλε, θέλω να ξεκινήσω με μία δήλωση που είχατε κάνει πριν από 15 μέρες σε μία τηλεοπτική εκπομπή και είχε δημιουργήσει ένα προμήνυμα, θα έλεγα, για αυτό το οποίο έγινε με τη διαγραφή Σαμαρά. Είχατε πει πριν από 15 μέρες ότι ο Σαμαράς δεν θα ρισκάρει να τραβήξει κι άλλο το σκηνί γιατί θα υπάρξει διαγραφή. Αυτό το είπατε πριν από 15 μέρες σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Όπως φαίνεται όμως η εκτίμηση δεν ήταν σωστή και θέλω να μας πείτε πώς διαμορφώνεται το πεδίο στη Νέα Δημοκρατία για την επέκταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Κοιτάξτε, όντως η εκτίμηση ήταν εντελώς λάθος, με την έννοια ότι κανείς δεν περίμενε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα διαβάσει ακόμη μια φορά τόσο λάθος τα δεδομένα. Και ότι κατά δεύτερο λόγο ότι θα εκτιμήσει τόσο λάθος τα όρια του Μητσοτάκη. Πώς το λένε, η εκτίμησή μου ήταν μάλλον επί τη βάση της λογικής και όχι επί τη βάση του ότι η συζήτηση αφορούσε τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να αποφύγει τη διαγραφή του. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε το τελευταίο διάστημα έχει διάφορες αιτίες. Μία από αυτές, πέρα από το ότι ο ίδιος παραδοσιακά δυσκολεύεται να εκτιμήσει τα δεδομένα της στιγμής, νομίζω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη λάθος εντύπωση που ο ίδιος ο Μητσοτάκης δίνει πάρα πολύ συχνά για το τι είναι, πώς λειτουργεί και τι κάνει. Και αυτό δεν είναι άσχετο με το υπόλοιπο ερώτημά σας, αυτό που σας λέω τώρα, διότι η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία είναι πραγματικά κακή. Δεν επιδεινώθηκε, πιστεύω, δραματικά από την διαγραφή Σαμαρά. Ωστόσο, ανέδειξε μια σειρά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι ο Μητσοτάκης για πάρα πολύ καιρό, για 1,5 χρόνο, έχει χάσει όλο αυτό το διάστημα, μένοντας περίπου ανενεργός πολιτικά. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι μη έχοντας ένα ισχυρό Μαξίμου, μη έχοντας κάνει και πάρα πολύ επιτυχημένες επιλογές στο Υπουργικό Συμβούλιο, αρκετοί από τους υπουργούς του δεν παράγουν και πολλά πράγματα, για να μην πω σχεδόν τίποτα, δίνει μία αίσθηση ότι ύστερα από το κάζο ιδιαίτερα των ευρωεκλογών και την κατακρίμνηση στο 28%, λειτουργεί αμυντικά. Λειτουργεί σαν να συνειδητοποίησε εντελώς ξαφνικά πόσο μεγάλη ζημιά του είχαν κάνει όλες οι καθυστερήσεις, οι πολιτικές καθυστερήσεις προηγούμενης περίοδου, η ακρίβεια, η εντελώς λάθος διαχείριση του ζητήματος του γάμου ομοφύλων. Γενικώς υπάρχει ένα αρκετά ευρύ πακέτο στο οποίο ο Μητσοτάκης δεν λειτουργεί επιθετικά, δεν λειτουργεί με πρωτοβουλίες, δεν δημιουργεί πολιτική ατζέντα, παρά μόνο αμήνεται. Ίσως τρομαγμένος από το 28% να έχει θεωρήσει ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι μια πάρα πολύ ήπια απόπειρα συμμαζέματος των εσωκομματικών του, η οποία όμως από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή ήταν εξαιρετικά αμυντική στάση, έδωσε και στον Σαμαρά την ψευδαίσθηση ότι ο Μητσοτάκης είναι στην πραγματικότητα εντελώς αδύναμος. Αυτή λοιπόν η αδυναμία κατανόησης των πραγμάτων και από τις δύο πλευρές έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα, θα το έλεγα, αδιέξοδο, με την έννοια ότι ήδη ο 1,5 χαμένος χρόνος μετράει πάρα πολύ για την κυβέρνηση. Το 28% έγραψε και βλέπουμε ότι και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν τάση να ξεκολλάει από αυτό το πράγμα. Κάποιες το δείχνουν και παρακάτω, έτσι. Κάποιες το δείχνουν και παρακάτω από το 28. Ναι, το 28 είναι ένα μέσο επίπεδο των εκτιμήσεων ψήφου. Οι προθέσεις ψήφου είναι πάντα χαμηλότερα. Αυτό που φαίνεται λοιπόν να έχει διαμορφωθεί στη Νέα Δημοκρατία τώρα, ύστερα από όλα αυτά, είναι και ένα μέτωπο αμφισβήτησης, το οποίο δεν θα το έλεγα μέτωπο, μάλλον ως μέτωπο κυκλοφορεί
στα δημοσιεύματα, στις πολιτικές εκτιμήσεις κλπ. Μέτωπο δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μία τάση του κόμματος να δημιουργήσει αντισώματα στην προβληματική κατάσταση που εμφανίζει η κυβέρνηση. Προσπαθεί με κάποιους τρόπους να την κινητοποιήσει, να την αντιπολιτευτεί, να την πιέσει, να την οδηγήσει σε πρωτοβουλίες. Όλη αυτή η εικόνα δεν είναι εικόνα ούτε υγιούς κόμματος, ούτε υγιούς κυβέρνησης. Υπ' αυτήν την έννοια, λοιπόν, το θέμα Σαμαρά μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις, υπό την έννοια ότι μπορεί να δυσαρεστήσει ακόμη περισσότερο ένα κομμάτι ήδη δυσαρεστημένο της Νέας Δημοκρατίας ή να διευρύνει αυτό το δυσαρεστημένο κομμάτι. Αυτό όλο που περιγράφεται μπορεί να λάβει σάρκα και οστά, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει φύγει και είτε έχει πάει προς τα δεξιότερα, είτε έχει κάνει αποχή στις ευρωεκλογές και στις δημοσκοπήσεις, θυμωμένο ακόμα με την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει απαντάει, ας πούμε, αρνητικά. Θα μπορούσε, γιατί ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κυρίου Αντώνη Σαμαρά δεν απάντησε, λέει όλα αν τα περιμένετε, ότι μπορεί, ας πούμε, να κάνει και κόμμα και ούτω καθεξής, εμέσως. Υπάρχει περίπτωση ο Αντώνης Σαμαράς να μετρήσει, ας πούμε, τα στατικά του περιβάλλοντος και να πει ότι κάνει μια κίνηση και όλο αυτό το δυσαρεστημένο κομμάτι να το πάρει και αυτό να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στην Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι τι κίνητρο μπορεί να έχει ο Σαμαράς για να κάνει κόμμα. Το έχει κάνει μια φορά, απέτυχε παταλωλός και μάλιστα να θυμίσω ότι όταν έκανε κόμμα ο Σαμαράς το 1993, το έκανε σε μια στιγμή ακόμα χειρότερη από τη σημερινή για τη Νέα Δημοκρατία. Το έκανε σε μια στιγμή που το 90% του ελληνικού λαού συμφωνούσε με την άποψή του για το Μακεδονικό και το έκανε επίσης σε μια στιγμή που ήξερε ότι ένα αρκετά μεγάλο μηντιακό μπλοκ θα συντασσόταν μαζί του. Πράγμα το οποίο έγινε διότι η αντίθεση με τον Μητσοτάκη τότε προφανώς ευνοούσε και ευνόησε για πολύ μεγάλο διάστημα του Σαμαρά. Ωστόσο, επειδή όλο αυτό το έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά ο ίδιος, να θυμηθούμε ότι για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά δημιουργήθηκε ο δημοσιογραφικός όρος πολιτική έρημος. Σήμερα οι συνθήκες είναι, πιστεύω, ακόμα χειρότερες για κάτι τέτοιο. Για διάφορους λόγους. Ο ένας από αυτούς, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι έχει αποδειχθεί πια και εμπράκτος και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι δεν μπορούν να σταθούν τα λεγόμενα μονοθεματικά κόμματα. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε ο Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη. Απέτυχε, είδε τις συνέπειες και επίσης το έκανε 30 χρόνια νωρίτερα. Όταν το έκανε αυτό ο Σαμαράς ήταν και 30 χρόνια νεότερος. Δεν νομίζω ότι έχει καν τη φιλοδοξία, δεν έχει, πώς να το πω, τα πολιτικά κουράγια, δεν έχει τις προϋποθέσεις για να το πάει παρακάτω. Ένα ερώτημα θα ήταν μόνο το αν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να δείξει, να προσφέρει την ενίσχυσή του σε κάποιο από τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ούτε αυτό θα κάνει. Τουλάχιστον με βάση τη λογική, είπαμε ότι καμιά φορά καταργείται και αυτή, αλλά δεν έχουμε άλλο εργαλείο. Και αυτό γιατί το μέγεθος του Σαμαράς θα μίκραινε ακόμη περισσότερο. Γιατί έχουν υποθεί αρκετά, για παράδειγμα, για την πιθανότητα να στηρίξει το κόμμα της κ. Ζωτινοπούλου. Θα μίκραινε το μέγεθος του ονόματος Αντώνης Σαμαράς. Λέτε δηλαδή ότι το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε να μπει υπό τη στέγη και να είναι κάποιος άλλος και να έρχεται και αυτός να είναι δεύτερο βιολί, ας πούμε. Όχι. Μιλάω για στήριξη. Μιλάω για εκλογική στήριξη. Μιλάω για το να κατευθύνει ψηφοφόρους οι οποίοι τον πιστεύουν σε ένα άλλο κόμμα, να δώσει, πώς να το πω, να δώσει ένα φανερό σήμα στήριξη κάποιου κόμματος. Ούτως ή άλλως, και η προηγούμενη εκτίμησή μου, αυτή την οποία διέψευσε ο κ. Σαμαράς, τι έλεγε, ότι οντότητα για τον Σαμαρά υπάρχει μόνο εντός της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα βρίσκεται εκτός, το μέγεθός του πράγματι μικραίνει, διότι δεν έφυγε διαφωνών, έφυγε διωγμένος και κάθε αποπειρά του, ιδιαίτερα μάλιστα αν αποτύχει, απλά θα τον διαγράψει από το πολιτικό σκηνικό.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση του. Ισχυροποιείται. Δεν έχει εύκολη επιλογή. Μα αυτό που έγινε με τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή το τόλμα να διαγράψει ένα πρώην πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ισχυροποιεί τη θέση του μέσα στη Νέα Δημοκρατία και σε πιθανές άλλες φωνές που θα βγουν με τον ίδιο τόνο. Κοιτάξτε, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Με την έννοια ότι μπορεί πράγματι να φοβήσει μια σειρά στελέχη τα οποία, εδώ που τα λέμε, δεν θα τα έλεγε και κανείς ούτε αυθύπαρκτα, ούτε αυτόνομα, ούτε και ιδιαίτερως ικανά για κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Μπορεί πράγματι να φοβηθούν, το πολιτικό τους μέλλον είναι πάντα το ζητούμενο, οπότε δεν αποκλείεται κάποιοι από τους διαφωνούς να λουφάξουν. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο Μητσοτάκης θα γίνει δεν και καλά ισχυρότερος. Γιατί αυτό δεν εξαρτάται από τη διαγραφή Σαμαρά και την επίδειξη ισοκομματικής πυγμής. Το πρόβλημα του Μητσοτάκη δεν βρίσκεται κυρίως μες στο κόμμα του. Βρίσκεται έξω από αυτό. Βρίσκεται στην πολιτική, στην κοινωνία, στα φτωχά στρώματα και στη μεσαία τάξη. Βρίσκεται σε όλους αυτούς, των οποίων οι προσδοκίες έχουν μείνει ουσιαστικά ανικανοποιητές. Εκεί είναι το πρόβλημα του Μητσοτάκη. Εκεί θα ενισχυθεί ή εκεί θα αποδυναμωθεί. Κάποια στελέχη κατά καιρούς έχουν απενεργοποιηθεί, έχουν εξαφανιστεί, έχουν παραμεριστεί. Δεν επέδρασε ποτέ αυτό στη διάρκεια της αρχηγίας, της προεδρίας του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, ούτε επηρέασε τα εκλογικά του αποτελέσματα. Τα εκλογικά του αποτελέσματα τα επηρέασαν άλλα πράγματα. Η τρομακτική φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, η τεράστια διάψευση που υπέστησαν τα μεσαία στρώματα ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, τα προβλήματα ασφάλειας, τα εθνικά θέματα σε ένα βαθμό, η πολιτική του, η ιδιαίτερα απλόχερη πολιτική του την περίοδο της πανδημίας και το γεγονός ότι έδειξε αδύναμος να αντιμετωπίσει, να συγκρουστεί, να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να βελτιώσει κάπως τη θέση των προφέρουν. Τα προβλήματα του Μητσοτάκη είναι τέτοιου τύπου. Δεν θεωρώ ότι εσωκομματικά του μπορούν να καθορίσουν το πολιτικό του μέλλον. Κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε. Τα δύο σημεία της συνέντευξης που οδήγησαν στη διαγραφή, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι περισσότεροι αναλυτές, ήταν η δρυμύτατη κριτική που έκανε στην κυβέρνηση για τους ισχυρισμούς στα ελληνοτουρκικά, που αυτό συνέπεσε με την παρέτηση του πρέσβη κυρίου Κούνδουρου, και το άλλο ήταν η πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας που πρότεινε τον Κώστα Καραμαλή. Σε αυτά τα δύο σημεία πώς επηρεάζεται η από εδώ και μπρος πολιτική που βλέπουμε, ας πούμε, και την Τουρκία βγάζει πάλι το δικό της πρόσωπο και τονίζει με τους αξιωματούχους να λένε ότι δεν υπάρχει ένα πρόβλημα στο Αιγαίο, ας πούμε, το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, και βάζει όλα τα ζητήματα, όπως είναι πάλι για τακτική, και αν θα δούμε κάποια αντίδραση από το καραμαλικό μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, εδώ, ναι, επειδή είναι αρκετά τα θέματα, θα πιάσω πρώτα τον Καραμαλή, επειδή είναι το πιο σύντομο. Η πρόταση υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας που αφορούσε τον Κώστα Καραμαλή δεν ήταν βασικός λόγος για τον οποίο διαγράφηκε ο Σαμαράς. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο ίδιος ο Καραμαλής εκτιμά ότι ο Μητσοτάκης είναι αδύνατον, όχι ο Μητσοτάκης, οποιοσδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός, είναι αδύνατον να μπορέσει να πάει σε οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία, τουλάχιστον με το εύρος των διεκδικήσεων που αυτή έχει βάλει στο τραπέζι. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, κατά την εκτίμησή του, αυτό να συμβεί. Ο ίδιος ο Καραμαλής πολύ πρόσφατα στην τελευταία του ομιλία, θα πρέπει να θυμίσω ότι έκανε και πάλι αναφορά στην επιδείνωση των εθνικών και των ελληνοτουρκικών κτλ. Αποδίδοντάς την πάρα πολύ ξεκάθαρα στον τουρκικό επεκτατισμό. Δεν την απέδωσε σε υποχωρητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης και επίσης στην καταληκτική του φράση είπε ότι δεν μπορείτε, αφού είχε πει μάλλον προηγουμένως, ότι δεν μπορείτε να φέρετε ψεκασμένους όλους αυτούς οι οποίοι φωνάζουν για τα εθνικά θέματα. Είναι άνθρωποι που πραγματικά ανησυχούν.
κατέληξε λέγοντας ότι δεν έχετε λόγο να επιτίθεστε, ιδιαίτερα όταν είστε εντός της εθνικής γραμμής. Αυτό δίνει έναν τόνο καραμανλικό, ο οποίος απέχει πάρα πολύ από την προσπάθεια του Σαμαρά να τον εμφανίσει σχεδόν προδότη. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Γι' αυτό και το Μαξίμου ανακάλυψε, αφού πρώτα έλεγε διάφορες ανοησίες, τις οποίες κυρίως αυτό διέδιδε περί μετώπου Σαμαρά Καραμανλή για πάρα πολύ καιρό, έφτασε στο σημείο να κατανοήσει με τραγικά μεγάλη καθυστέρηση ότι δεν πρόκειται περί μετώπου, διότι όντως δεν πρόκειται. Και άρχισε να διαχωρίζει δύο περιπτώσεις. Από εκεί και ύστερα, τι διαμορφώνεται εντός της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Κατά τη γνώμη μου, μια ισορροπία τρόμου. Έτσι, από τη στιγμή, μάλιστα, που μετά τις κατηγορίες κατά Γεραπετρίτη εκ μέρους του Σαμαρά, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν κατηγορίες κατά Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Υπουργό Εξωτερικών, αφήνοντας εκτός τον Πρωθυπουργό. Άλλωστε, αυτός είναι που καθορίζει την ατζέντα. Υπ' αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι πλέον ο Μητσοτάκης έχει να δώσει απάντηση την οποία δεν είχε καταφέρει να δώσει μέχρι σήμερα. Πρέπει να είναι. Πρέπει να βγει, αν θέλει δηλαδή, να μην επιδεινώσει τη θέση του. Θα πρέπει να βγει αρκετά επιθετικά σε μια σειρά ζητήματα, να δημιουργήσει ατζέντα, να μεταδώσει μια αίσθηση ότι κάνει πράγματα. Θα πρέπει από την άλλη, αν και ήδη νομίζω ότι το κάνει σε ένα βαθμό, να δείχνει ότι τελικά η συμφωνία δεν είναι κάτι κοντινό, ούτε πρόκειται να το δούμε, ακριβώς επειδή η Τουρκία βάζει άπειρα θέματα στο τραπέζι, άρα οι δυνατότητες αυτές έχουν περιοριστεί. Θα περιοριστεί, πιστεύω, και ο ίδιος στη λογική ότι παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μην συζητάμε, γιατί έχουμε ανάγκη την ηρεμία, δεν θέλουμε τράβαλα, δεν θέλουμε να βρεθούμε ξανά στο χείλος μια σύγκρουση κλπ. Αυτό εντός της Νέας Δημοκρατίας δεν θεωρώ ότι θα έχει ιδιαίτερα σοβαρή αντανάκλαση. Οι βουλευτές νομίζω ότι θα καθορίσουν τη στάση τους πολύ περισσότερο από το πόσο ξύλο τρώνε όταν πηγαίνουν σε εκλογικές τους περιφέρειες. Και εννοώ πολιτικό ξύλο και όχι πραγματικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, εάν οι βουλευτές πηγαίνοντας στις περιφέρειές τους νιώθουν πίεση από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, αυτήν ακριβώς την πίεση θα μεταφέρουν και στο εσωτερικό του κόμματος και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Εάν ο Μητσοτάκης καταφέρει να δώσει την αίσθηση ότι τουλάχιστον παλεύει μια σειρά από πράγματα, μπορεί κάπως να χαλαρώσει η πίεση, μπορεί κάπως να δει τα ποσοστά της δημοσκοπήσης να ανεβαίνουν και μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να ατενίζει με καλύτερη προοπτική το μέλλον. Πάντως, επειδή ο πολιτικός χρόνος των 2,5 ετών μέχρι τις εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλος, νομίζω ότι το να κάνουμε σήμερα εκτιμήσεις είναι μάλλον πρόωρο. Μάλιστα. Κύριε Χρυστακόπουλε, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε και την ανάλυση που μας κάνατε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αφού οι κουβέντες μαζί σας έχουν πάντα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.